Χαίρετε. Διαβάσατε τον τίτλο. Πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Θέκλα μας, γεια σας. Χαίρετε. Σας υποβάλλω τα σέβη μου και σας ευχαριστώ πολύ που μου έχετε κρατήσει τόσες φορές πολύ ευχάριστη παρέα με τις τόσο ουσιαστικές και ζωντανές τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εγώ είμαι μία κοπέλα, η οποία είμαι εσίως 36 ετών. Είμαι δικηγόρος, έχω μια απαιτητική ζωή με ωράρια και ευθύνες και βιώνω και εγώ τα άγχη μου σε μεγάλο βαθμό όπως και όλοι μας. Η τελευταία μου αξιοσημείωτη σχέση κράτησε πάνω από 5 έτη και έληξε πριν 2. Αρνήθηκα στην αρχή το χωρισμό, θύμωσα, κοίταξα το ταβάνι για πολύ καιρό, ύστερα άφησα τον πόνο μου να βγει και θέλω να πιστεύω ότι ο έρωτας αυτός είναι πίσω μου. Να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ μου λείπει ο εαυτός μου προτού να βιώσω όλη αυτή την οδύνη της απώλειας ενός πολύ κοντινού ανθρώπου στη ζωή μου και λιγότερο εκείνες μας στιγμές. Αυτό το έχουμε βιώσει πολύ σε σχέση με μακροχρόνιες σχέσεις που τελειώνουν, χλιαρές μακροχρόνιες σχέσεις. Σας γράφω όμως για κάποιον άλλον, μιας και η ηλικία μου πια επιτρέπει λιγότερο να ξοδεύομαι σε σχέσεις χωρίς την αμοιβαία συνειδητή επιδίωξη της συντροφικότητας και σίγουρα επιθυμώ η συντροφικότητα αυτή να φέρει και παιδάκια. Μάλιστα, άρα η ηλικία σου στα 36 δεν σου επιτρέπει να χάνεις το χρόνο σου. Τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσω το γνώρισα στα 22 μου χρόνια, χορεύοντας τσάμικο σε ένα συγγενικό γάμο. Με εντυπωσίασε πολύ, χωρίς να είναι καλονός την έννοια του μοντέλου, αλλά παιδί ακόμα εγώ τότε ένιωθα ότι έχω μπροστά μου έναν πρίγκιπα. Ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης, με μια παιχνιδιάρικη φράντζα, ευφύς και χιουμορίστας όπως διαπίστωσα στις κουβέντες μας. Εγώ τότε ήμουν στην πρώτη ολοκληρωμένη μου σχέση, άλλη μια πενταετία αλλά με φυσική και ανώδυνη κατάληξη, ενώ εκείνος, ας του δώσουμε ένα ψευδώνυμο, ας τον πούμε Άντωνη, για όσους θυμούνται τι Candy Candy, θυμάστε τι Candy Candy που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά, ήταν ένα κινούμενο σχέδιο. Που ο πρίγκιπας αυτό λεγόταν Άντωνη. Ο Άντωνη ήταν ήδη ολοκληρωμένος στο επάγγελμά του με μεταπτυχιακές σπουδές και το οικογενειακό γραφείο πίσω του, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τόλμησα ποτέ να φανταστώ ότι μπορούσε να με δει ερωτικά και ισότιμα. Θυμάμαι ακόμα την ατάκα του να περνάω καμιά φορά από το γραφείο του να με κερνάει πορτοκαλάδα. Κοιτώντας όμως με σημερινά μάτια, ο Άντωνη ποτέ δεν με ξέχασε σε γιορτές, γενέθλια και τα μηνύματά του είχαν πάντα έντονο φλερτ, ενώ οι τυχαίες συναντήσεις μας στα κοινά επαγγελματικά λιμέρια είχαν πάντα σπασίματα της μέσης από εμένα και κολακίες από εκείνον. Πάντως το γράψιμο το έχεις, φιλενάδα, το έχεις. Σου γράφω από τώρα ό,τι ψυχοθεραπεία έχω κάνει, κυρίως για να διαχειριστώ δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και επειδή είχα ένα σοβαρό ατύχημα σε νεαρή ηλικία και δεν το είχα δουλέψει ποτέ αυτό το θέμα. Έχω λοιπόν ολίγη ενοχικότητα, ολίγο ψυχαναγκασμό, ολίγη παντοδυναμία, ολίγη διανετικοποίηση, ολίγη δραματοποίηση, ολίγη άρνηση να λέω όχι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα έχω πλέον σε πολύ μικρότερο βαθμό, τόσο που η καθημερινότητά μου είναι πολύ πιο εύκολη. Μας έχεις απαριθμίσει εδώ ένα σωρό μηχανισμούς άμυνας που προφανώς έχεις ανακαλύψει διαμέσου της ψυχοθεραπείας ότι χρησιμοποιούσες και τους οποίους τώρα χρησιμοποιείς λιγότερο και μπράβο σου. Fast forward στο σήμερα και αφού με τον Άντωνη πέρασα 15 χρόνια φλερτ χωρίς συναντήσεις από κοντά, πλην των τυχαίων που ανέφερα, εξακολουθώ να λέω ότι μ' αρέσει όπως γράφεις, η γνωστή συνθήκη της καραντίνας μας έφερε να μιλάμε συχνά, ανταλλάσσοντας ιδέες για ωραίες ταινίες, βιβλία, μουσικές, συνταγές και τα καθημερινά μας νέα. Εγώ πολύ γρήγορα επέστρεψα στη δουλειά μου και έτσι βγήκα από το συννεφάκι του Ιταλικού κινηματογράφου. Γιατί ρε παιδιά, όλοι Ιταλικό κινηματογράφο βλέπατε, γιατί? Η πρώτη καραντίνα έληξε χωρίς να ξαναγράψουμε μηνύματα ή να βρεθούμε. Γράφεις καραμπίνα, αλλά φαντάζομαι καραντίνα δεν θα γράψεις, εκτός και αν έχεις γράψει καραντίνα στιβόμενη. Μετά τις περσινές καλοκαιρινές διακοπές, εκείνος μου ζήτησε να βγούμε, αλλά για περίπου 2 μήνες το απέφευγα διακριτικά, διότι όταν ήθελα και εγώ πολύ να τον δω, φοβόμουν ότι ήταν προδιαγεγραμμένα λάθος όλο αυτό, αφού αν ήταν να έχει γίνει, θα είχε γίνει πριν τόσα χρόνια που γνωριστήκαμε.
Το πρώτο σουκού της δεύτερης καραντίνας βγήκαμε για τη γνωστή μετακίνηση 6 και εκεί μέσα στον κόσμο σε ένα αλσάκι με φίλησε. Wow. Η κίνηση του με εξέπληξε πολύ θετικά και μείναμε πολλές ώρες μαζί να φιλιόμαστε σαν έφηβοι στο δρόμο. Πραγματικά σαν έφηβοι, ε. Αχα. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν χάρμα. Ο Άντων είναι ένας άνθρωπος με πραγματικά μεγάλο πλούτο γνώσεων και χαρισμάτων, ένας ενδιαφέρον άνδρας και ονειρευόμουν όλα τα ωραία πράγματα που θα, κάναμε όταν τελείωνε η καραντίνα. Εκείνος με φρόντιζε πολύ, μου μιλούσε πάρα πολύ ωραία, είχε αγωνία και όρεξη να βρεθούμε και εγώ δεν πίστευα την τύχη μου. Όλα αυτά too good to be true ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά. Τα πρώτα σύννεφα ήρθαν το τέταρτο Σαββατοκύριακο πια που περάσαμε μαζί σαν ζευγάρι καραντίνας και όταν και κάναμε τελικά για πρώτη φορά έρωτα. Α, πες μας γι' αυτό πώς ήταν. Από το φόβο μου μήπως έχω πέσει σε κανένα διάγνωστο που λέμε και στο κανάλι μας, ήθελα να περάσω αρκετό χρόνο μαζί του πριν προχωρήσουμε. Κατά την ώρα της πράξης, λοιπόν, ο πρίγκιπας μεταμορφώθηκε σε ένα kinky porno star. Και θέλω να με πιστέψετε όταν σας λέω ότι δεν είμαι ούτε άσχετη ούτε άβγαλτη. Κάποια πράγματα για να τα κάνει κανείς στο κρεβάτι πρέπει το ζευγάρι να έχει μία διαδρομή πίσω του και να υπάρχει συνένεση. Εννοείται, ειδικά για τη συνένεση. Η ποιότητα όμως της πράξης, σαν πράξη, ασχέτως από αυτά που έλεγε και ζητούσε, ήταν πολύ καλή. Για να διατηρήσω το επίπεδο του καναλιού μας, δεν θέλω να κάνω αναπαράσταση ακριβώς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά εννοώ ότι δεν είχε δυσκολία στη συνέβρεση, στην αντοχή κτλ. Το καταλάβαμε. Και επίσης το ότι είναι kinky πάνω κάτω το ξέρουμε. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, αλλά πάνω κάτω. Κυριολεκτώ απόλυτα όταν σας λέω ότι αμέσως μετά την πράξη πήρε ένα βιβλίο ποίησης που είχε στο κομωδίνο του δίπλα, σαν να μην ήταν αυτός που πριν 5 λεπτά έλεγε το στόμα του τα μύρια όσα και άρχισε να μου διαβάζει ποίηση. Όσο και αν προσπάθησα να μην μιλήσω, δεν άντεξα. Πώς να αντέξεις, κορίτσι μου, και εσύ? Και μετά από λίγο τον ρώτησα τι ήταν αυτό που τον έκανε να είναι τόσο επιθετικός στο κρεβάτι και εκείνος μου απάντησε ότι ο καθένας έχει τη σεξουαλική του ταυτότητα και ότι όλα λύνονται επί του πιεστηρίου και ότι αυτά δεν τα συζητάνε εκτός. Να σας πω ότι δεν κατάλαβα τι μου είπε. Τίποτα δεν κατάλαβα. Μπούρδες μου φάνηκαν αυτά που είπε. Καλά κατάλαβες ότι τίποτα δεν κατάλαβες και ότι φαίνονται σαν μπούρδες όλα αυτά που σου είπε. Τέλος πάντων, είπα να μην πάρω κάποια βιαστική απόφαση και να προσπαθήσω και επόμενες φορές μαζί του να δω πώς είναι. Έτσι κύλησαν κάποιοι μήνες, τους οποίους εκτός κρεβατοκάμερας ήταν τρυφερός γλυκομήλητος, καμιά φορά συζυγικός. Για παράδειγμα μου έλεγε τι θα φάμε αύριο, πότε θα μου φτιάξεις ψάρι, μη σηκώνεσαι από το κρεβάτι αν δεν έχω ξυπνήσει και εγώ και ξυπνάω μόνος μου, μην περπατάς πιο γρήγορα από μένα στο δρόμο και άλλα και εσύ έλειωνες ακούγοντας αυτά σε σχέση με το ότι θα μαγειρέψεις αύριο, πολύ καβλωτικό. Και εντός κρεβατοκάμερας με αρκετά σαδιστικά στοιχεία για να κυριολεχτώ. Έτσι δεν άργησε η μέρα που εγώ έκανα ένα μπαμ και του είπα ότι δεν είναι δυνατόν να τη βρίσκει μόνο όταν εξευτελίζει λεκτικά τη σύντροφό του και ότι δεν έχω κάποια διαταραχή για να τη βρίσκω με αυτόν τον τρόπο, πλην όμως είναι ένας ρόλος που μπορώ να παίξω και μου αρέσει καμιά φορά, αλλά όχι κατά κανόνα. Άφησες κι εσύ παραθυράκι. Εκείνος μου είπε ότι φέρομαι σαν μαθήτρια λυκείου και εγώ, επειδή ίσως είμαι μαθήτρια λυκείου ώρες-ώρες, βάρεσα την πόρτα και έφυγα. Τις μέρες που ακολούθησαν, εγώ είχα διάθεση να συζητήσουμε, εκείνος όμως καμία. Δεν θέλει να συζητάει ο άνθρωπος. Όπως είναι, είναι. Και εσύ είσαι μαθήτρια λυκείου που δεν δέχεσαι τα σαδιστικά στοιχεία χωρίς συνένεση. Ναι. Όταν κατάφερα να το προσπάσω δύο κουβέντες, μου είπε ότι τον έκανα να νιώσει ανεπαρκής ως άντρας, ότι του περιέγραψε έναν άρρωστο άνθρωπο και ότι δεν θέλει να με δει γιατί δεν αντέχει ούτε τον εαυτό του. Ηρίστο εν παρόδο, ας λεχθεί δηλαδή παρεπιπτόντως, προερχόμαστε από εντελώς διαφορετικά συστήματα οικογενειών. Εκείνος έχει μία μητέρα ψυχρή και λίγο απόμακρη, ενώ η δική μου είναι σφιχτικά φροντιστική. Ο δε πατέρας του τον ανταγωνίζεται διαρκώς για το εάν θα μπορέσει ποτέ να τον φτάσει επαγγελματικά, ενώ ο δικός μου νομίζει ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις. Όλα αυτά όμως δεν δικαιολογούν τις συμπεριφορές του.
Μετά από αυτά συναντηθήκαμε για να ανταλλάξουμε τουλάχιστον τα πράγματα που είχαμε αφήσει ο ένας στον άλλο και για πρώτη φορά κάναμε πολύ καλό σεξ. Αχα, χωρισμένος αυτός κάνει καλό σεξ. Παρότι όμως εγώ ήθελα πολύ να ξαναμπούμε σε σχέση και να προσπαθήσουμε ξανά χωρίς συνθήκες εγκλεισμού λόγω του κορονοϊού, εκείνος είχε κλειστεί στον εαυτό του και ενώ δεν χανόταν από μηνύματα, δεν επιδίωκε να με βλέπει. Όσες φορές βρεθήκαμε από τότε, κάναμε όλο ένα και καλύτερο κρεβάτι, στο σημείο που έφτασε και ο ίδιος να λέει ότι το φτιάχνω πάρα πολύ και ότι αυτός με ανακάλυψε σαν γυναίκα. Ως γυναίκα, ποιος σε ανακάλυψε? Γιατί σαν γυναίκα σημαίνει σαν να και είσαι σαν γυναίκα, ότι δεν είσαι γυναίκα, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι κάπου κι εγώ χαλάρωσα και άρχισα να δέχομαι πιο πολλά, αλλά και εκείνος έγινε πιο τρυφερός πάνω στο κρεβάτι και λιγότερο πορνοστάρ. Overall, γενικώς, υπήρχε αλληλεπίδραση και χημεία και εγώ άρχισα να θέλω να είμαστε ξανά μαζί. Παιδί μου, εσύ ποτέ δεν σταμάτησες να θέλεις να είσαστε μαζί. Κάποιος άλλος δεν ήθελε να είσαστε μαζί. Εσύ πάντα ήθελες. Να του ζητάω να βρεθούμε, να κανονίζουμε πράγματα, αλλά εκείνος χωρίς να μου το αρνείται ευθέως, εκ του αποτελέσματος το απέφευγε. Αφού έδωσε όσο περισσότερο χρόνο μπορούσα, μήπως και αλλάξει στάση, εν τέλει του έγραψα δύο κουβέντες ότι αυτό που έχουμε δεν είναι ουσιαστικό, δεν είναι ο έρωτας που ονειρεύομαι και θέλω να ζήσω, και απάντηση όσο πήρατε εσείς, τόσο πήρα και εγώ. Σίγαμε στους απαντήσεις. Βρίσκομαι λοιπόν τώρα να νιώθω ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που προφανώς δεν με θέλει, που δεν θέλει να επενδύσει σε μένα και θα ήθελα τη γνώμη σας και τη δική σας αλλά και όλων των φίλων που γράφουν στα βίντεο σας. Αν αποφασίσετε βέβαια να μιλήσετε για αυτά που σας γράφω, αποφασίσαμε και μιλούμε και ομιλούμε για να ομιλήσουμε και στην γλώσσα σας. Προσπαθώ να καταλάβω πότε η προσπάθεια μας είναι αρκετή, πώς μπορούμε να νιώθουμε πράγματα για κάποιον που δεν μας θέλει, πώς μπορούμε να αφήσουμε κάτι που μας απασχολεί πίσω μας όταν έχουμε αισθήματα. Εύχομαι να είστε καλά, γεροί και με όρεξη να μας συμβουλεύετε και εύχομαι να είναι καλά και όλες οι φίλες και οι φίλοι που προσπαθούμε καθημερινά να καταλάβουμε τους εαυτούς μας, να καταλάβουμε τους άλλους, να αγαπάμε τους εαυτούς μας, να αγαπάμε τους άλλους και να έχουμε υγιείς σχέσεις. Πολύ φιλικά και με θαυμασμό. Το θαυμασμό μου έχεις και εσύ φιλενάδα, γιατί αν μη τι άλλο γράφεις εξαιρετικά και επίσης έχεις διάθεση να μάθεις και έχεις και το θάρρος και την ανδρεία να ακούσεις τα σχόλιά μου και να διαβάσεις και τα σχόλια των φίλων κάτω από το βίντεο. Κόρη μου, τι να σου πω. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σου ότι αν είναι κάτι να γίνει, θα γινόταν από την αρχή. Αυτή την άποψη έχω. Μπορεί να είμαι λανθασμένη, δεν ξέρω, αλλά όσες περιπτώσεις ξέρω που δύο άνθρωποι έχουν γνωριστεί και έχουν περάσει χρόνια στο οποίο απλώς φλερτάρουν διακριτικά, αλλά χωρίς να γίνεται κάτι, κάποιο κόλλημα υπάρχει. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο. Από όλη αυτή την ιστορία σου που μας έχεις πει και έχουμε διαβάσει, είναι ξεκάθαρο ότι εσύ ήσουν πάντα, και όταν λέω πάντα εννοώ από την πρώτη φορά που σε φίλησε εκεί στο Αλσάκι, ήσουν πάντα διαθέσιμη να έχετε μία σχέση υγιή, όπως μας γράφει στο τέλος, μία ολοκληρωμένη ερωτική σχέση και η οποία να καταλήξει και συζυγική. Εσύ τον ήθελες από την αρχή που ξεκινήσατε. Αυτός, μάνα μου, μάλλον δεν σε θέλει, και μάλλον δεν είναι και σε θέση να θέλει καμίαν, δηλαδή δεν μου φαίνεται αυτός ο άνθρωπος να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια υγιή ερωτική σχέση. Το γιατί δεν το ξέρω. Εσύ προσπαθείς φυσικά να τον δικαιολογήσεις, να δικαιολογήσεις τις συμπεριφορές του και αναφέρεις τη σχέση του με τον πατέρα του, τη με τη μάνα του κλπ. Αλλά δεν μας νοιάζει, κόρη μου, δεν μας κόφτει. Όποιος έχει ψυχολογικά να πάει να τα επιλύσει. Δεν θα τα βγάζει πάνω μας στο κρεβάτι ή στην άσχετη σχέση που δημιουργεί μαζί μας. Καταλαβαίνω και έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις στο σεξ, τις kinky που γράφεις εσύ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το σαδομαζοχιστικό σεξ για το αν αποτελεί μια φυσιολογική ερωτική επιλογή ή όχι. Δεν είμαι εξειδικευμένη στον τομέα αυτό, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Έχω διαβάσει διάφορες απόψεις, σαφώς όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να γίνεται χωρίς συνένεση. Δεν είναι καλή ιδέα. Οτιδήποτε ερωτικό και σεξουαλικό δεν είναι καλή ιδέα να γίνεται χωρίς συνένεση.
Από τη στιγμή που εσένα σε ενοχλούσαν κάποια πράγματα που έκανε ή ζητούσε από σένα να κάνεις στο κρεβάτι, καλά έκανες και το είπες και θα ήταν και πάρα πολύ καλή ιδέα να μην τα δεχόσουν. Γιατί σε βλέπω ότι ξεχύλωνες συνεχώς τα θέλω σου. Δηλαδή δεν του είπες ξεκάθαρα δεν θέλω και δεν θέλω να κάνουμε αυτά τα πράγματα, του είπες αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που τα κάνει ένα ζευγάρι, άμα γνωριστεί πολύ καλά και όχι από την αρχή, ίσως κάποια πράγματα να τα έκανα, αλλά όχι συνέχεια και πάντα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εσένα σε αποδυνάμωνε από την αρχή της γνωριμίας σας, από την αρχή της γνωριμίας, από την αρχή της σχέσης σας, γιατί γνωριμία είχατε 15 χρόνια πριν, ήταν ότι εσύ ήθελες πάρα πολύ. Θέλεις πάρα πολύ να έχεις σχέση και με αυτόν. Δηλαδή νομίζω ότι και γενικά θέλεις πάρα πολύ να έχεις σχέση, γιατί λες ότι στα 36 σου δεν σου μένει πια χρόνος να σπαταλήσεις σε βλακίες και θέλεις πάρα πολύ να έχεις μια οικογένεια και να κάνεις παιδιά και άρα έχεις ένα urgency, έχεις ένα χρονικό περιθώριο, ένα καμπανάκι χρονικό που χτυπάει και σου λέει πρόσεξε, μην χάσεις το χρόνο σου. Θα σου πω ως μια γυναίκα 10 ετών μεγαλύτερη σου ότι ο χρόνος είναι μια μεγάλη ψευδέστηση και ότι καλύτερα να μην ξεκινήσεις κάτι προκειμένου να κερδίσεις χρόνο παρά να ξεκινήσεις κάτι το οποίο στην πορεία να αποδειχθεί ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή έχω γνωρίσει γυναίκες που βιάστηκαν να παντρευτούν, βιάστηκαν να κάνουν παιδιά με έναν άνδρα επειδή ένιωθαν ότι ο χρόνος τους πίεζε και εκ των υστέρων να μην περάσουν καλά σε εκείνες τις σχέσεις, να καταλήξουν μονογονείς και πολύ αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία να βρουν το τέρι τους και να πούν βρε παιδί μου θα μπορούσα και τώρα να κάνω τα παιδιά μου. Ας μην ξεχνάμε ότι και το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί στους ανθρώπους σήμερα και η ιατρική τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι γυναίκες πλέον δεν ζούμε στην εποχή που μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά μόνο το πολύ μέχρι τα 35 μας και μέχρι τα 40 μας. Όπως και να έχει, έχεις και εσύ τα θέματά σου που σε κάνουν αδύναμη σε αυτή τη σχέση. Σε έκαναν αδύναμη σε αυτή τη σχέση. Το να θέλουμε πολύ να έχουμε σχέση με έναν άνθρωπο μας κάνει να παραβλέπουμε σοβαρά εμπόδια στη σχέση αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι τα εμπόδια του ανθρώπου. Ούτε και με ενδιαφέρει, ούτε και με αφορά. Να πάει σε ένα ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία, να τα επιλύσει. Πώς γίνεται μέσα στη σχέση να κάνει αυτά τα kinky minky, αυτά που περιγράφεις και εκτός σχέσης να είναι τρυφερός. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση έτσι, το λιγότερο μπερδευτική. Μιλάμε για μια ασυνέπεια μεταξύ συνθήκης και συμπεριφοράς. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να ξέρω τι βάρη κουβαλεί, δεν μπορώ να ξέρω και ούτε εσύ μπορείς να ξέρεις και ούτε εσύ οφείλεις να αναλάβεις να το επιλύσεις. Θα σου διαβάσω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να το έχεις διαβάσει ξανά. Μου το έχει στείλει μια φίλη του καναλιού. Είναι μια φωτογραφία που δείχνει την Τζούλια Ρόμπερτς και γράφει κάτι το οποίο αν αποδίδεται στην Τζούλια Ρόμπερτς. Δεν ξέρω αν το έχει πει όντως η Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά είναι σοφό. Λέει «Women are not rehabilitation centers for badly raised men». Οι γυναίκες δεν είναι κέντρα rehabilitation, κέντρα αναδιάρθρωσης για άνδρες οι οποίοι δεν έχουν μεγαλώσει σωστά. It's not your job to fix him. Δεν είναι η δική σου δουλειά να τον γιατρέψεις. To change him, να τον αλλάξεις. Να γίνεις ο γονιός του ή να τον αναθρέψεις. Parent him or raise him. You want a partner, not a project. Χρειάζεσαι ένα σύντροφο ή ένα project πάνω στο οποίο να δουλέψεις. Αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα που έχουμε πολλές από τις γυναίκες. Που είμαστε people pleasers και συνεξαρτώμενες. Θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό, ότι είναι normal, ότι είναι αναμενόμενο να γνωρίσουμε έναν άντρα που να έχει θέματα και εμείς με την αγάπη μας να τον αλλάξουμε, να το φτιάξουμε, να το γιατρέψουμε, να τον ψυχολογήσουμε και ούτω καθεξής. Δεν είναι η δική μας η δουλειά. Η δική μας η δουλειά είναι και των ανδρών και των γυναικών όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο να κρίνουμε αν αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως είναι μας κάνει και ταιριάζουμε μαζί ή αν δεν μας κάνει και δεν ταιριάζουμε μαζί. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πάρα πολλά δράματα και πάρα πολλά εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τις ερωτικές σχέσεις θα αποφεύγονταν εάν κάναμε μια αρχική επιλογή βασισμένη στην καλή μας αυτοεκτίμηση, στην αγάπη του εαυτού μας και σε μια πολύ καλή και ξεκάθαρη γνώση του ποιοι είμαστε και τι θέλουμε.
και τέτοιου είδους προβληματισμοί, όπως είμαι 36 χρονών, είμαι 37, είμαι 38, είμαι 39, είμαι 40 και με πήραν τα χρόνια και δεν έχω χρόνο για να πειραματίζουμε, άρα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω σοβαρή σχέση, και όποιος από την αρχή μου συμπεριφέρεται συζυγικά και μου λέει τι θα φάμε αύριο και πότε θα μαγειρέψεις ψάρι και να ξυπνάμε την ίδια ώρα για να ξυπνάμε μαζί, αυτό τον κάνει τέλειο γιατί θέλει οικογένεια μαζί μας και θέλει γάμο μαζί μας. Τέτοιου είδους σκεπτικά μόνο ζημιά μπορεί να μας κάνει. Αυτά. Δεν ξέρω. Ξαναλέω ότι δεν εκφέρω άποψη για τα στοιχεία, τα στατιστικά. Δεν το έχω μελετήσει το θέμα, δεν το κατέχω το θέμα. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι το έχουν μελετήσει και κάποιοι νομικοί το έχουν μελετήσει. Υπάρχουν απόψεις, δεν έχω άποψη επί του ζητήματος. Αυτό που γνωρίζω όμως πολύ καλά ως ψυχολόγος είναι ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να αποδεχόμαστε, να πράττουμε οτιδήποτε στη ζωή μας, είτε στο κρεβάτι μας, είτε εκτός κρεβατιού, στο οποίο να μην έχουμε συνένεση. Δεν είναι σωστό να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους ή τον άλλο. Καλή τύχη σου εύχομαι φίλη. Πώς μπορείς να ξεκολλήσεις από μια σχέση ή από τα συναισθήματα που έχεις για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε θέλει? Δες το χθεσινό βίντεο. Να αγαπήσεις περισσότερο τον εαυτό σου, να επενδύσεις περισσότερο στον εαυτό σου και να μην περιμένεις από έξωθεν πρόσωπα, από πρόσωπα που δεν είσαι εσύ, να σου δώσουν την ευτυχία.